Πάνω από το 90% των αγροτών στο νομό Ηρακλείου έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του με τη σχετική διαδικασία να κυλά ομαλά και στην Ένωση Ηρακλείου, όπως δήλωσε με ικανοποίηση ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, Ανδρέας Στρατάκης. Η διαδικασία κυλά πάρα πολύ καλά. Είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Φαίνεται από τα στοιχεία τα οποία έχουμε ο νομός ακόμα να είναι κάπου περίπου 6.500 παραγωγοί οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιήσει. Από 50.000, 40.000 περίπου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε υπερβεί το 90%. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι 18 του μήνα, δηλαδή μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, είναι καταλυτική ημερομηνία. Λόγω όμως του Αγίου Πνεύματος που είναι τη Δευτέρα, θα πάμε και την Τρίτη. Για ερώτηση έχω έρθει να κάνω. Έχει ενεργοποιήσει αυτό κοιτάζω τώρα να δω. Αν έχουν ενεργοποιηθεί. Πιστεύω ότι σε μισή ώρα θα έχω τελειώσει. Περίπου 6.500 παραγωγοί στο νομό Ηρακλείου θα πρέπει να σπεύσουν μέχρι τις 18 του μηνός για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα έρθουν αντιμέτωποι με την ποινή του 1% όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός. Η διαδικασία φτάνει στο τέλος και καλούμε όλους τους παραγωγούς έως τις 18 του Ιούνιου να προσέλθουν άμεσα. Γιατί από εκεί πέρα θα υπάρχει ποινή στην ενεργοποίησή τους χωρίς λόγο. Απλώς να προσέλθουν 1% ανά ημέρα. Δίδεται η δυνατότητα εντός της εβδομάδας και μέχρι την ερχόμενη Τρίτη να προλάβουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο, τον οποίο έστω και την τελευταία στιγμή θα έρθει. Καλό όμως τους ανθρώπους να αρχίσουν από σήμερα, αύριο το πρωί, να έρθουν, να αφήσουν οτιδήποτε άλλο έχουν και να ενεργοποιήσουν την αίτησή τους. Σε ό,τι αφορά εμάς στην Ένωση Ηρακλείου, είμαστε όλη μέρα ανοιχτά, πρωί βράδυ, θα δουλέψουμε και το Σάββατο και την Τρίτη. Την ικανοποίησή τους σε σχέση με την εξυπηρέτησή τους στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου εκφράζουν παραγωγή. Εγώ ενεργοποίησα και φεύγω κιόλας. Τσάψογα. Πόση ώρα κράτησε η διαδικασία? Η διαδικασία μισή ώρα. Έχουν πολύ καλή εξυπηρέτηση και ειδικά τώρα με τα μηχάνημα αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί βγάζεις το νούμερο και ξέρεις, βλέπεις δηλαδή, και δεν περιμένεις τζάμπα.